Καταρχήν η τιμή στην πόλη του Ηρακλείου δεν είναι 40 ευρώ. Εμείς λέμε μέση τιμή. Τώρα προσέξτε, μετακινηθείτε. Η μέση τιμή βγαίνει από ένα πλαίσιο ενδοχώρας και εκτός. Πόσο είναι σήμερα? Για εγώ σας έλεγα και χθες. Για τον ιστό της πόλης του Ηρακλείου κυμαίνονται σχεδόν το σύνολο των πρατηρίων κάτω από τα 2 ευρώ και 40 λεπτά. Μπορώ να σας πω και 2 ευρώ και 38 και 37 και 36 λεπτά. Υπάρχει ανησυχία ότι ξέρετε και με τις παράλαβες, γιατί νομίζω με κάθε Τρίτη γίνεται αυτό από τα πρατήρια, ότι τουλάχιστον αυτό έχουμε συνηθίσει να ακούμε μέχρι σήμερα, ότι ξέρετε πάμε στη νέα διαμόρφωση των τιμών και ανησυχούν οι περισσότεροι ότι θα τα δούμε προς τα πάνω. Συμμερίζεστε αυτή την ανησυχία? Προς το παρόν δεν τη συμμερίζομαι, διότι η εβδομάδα που διανύουμε θα είναι πτωτική στις τιμές των καυσίμων όσο αφορά και την βενζίνη αμόλυβη και το πετρέλαιο της κίνησης. Και νομίζω ότι και η επόμενη εβδομάδα θα μας δώσει επίσης πτώση των τιμών. Οπότε νομίζω ότι ίσως και την άλλη εβδομάδα να είμαστε και κάτω από τα 2 ευρώ και 30 λεπτά, πάντα για την πόλη του Ηρακλείου μιλάω. Ναι, να σας πω επειδή όσο αφορά την αμόλυβη. Βέβαια να μην παραγνωρίζουμε και το πετρέλαιο της κίνησης που, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, έχουμε πάρα πολλούς επαγγελματίες, έχουμε πάρα πολλούς λεωφορείουχους που ενδιαφέρονται για το πετρέλαιο της κίνησης, που και αυτό, να το πούμε, κυμαίνεται για πρώτη φορά μετά από πάρα πολύ καιρό στα όρια κάτω από τα 2 ευρώ. Μα ούτως ή άλλως, κύριε Κουμουλά, δεν είναι μόνο το ΙΧ που μπορεί να μετακινούμε εγώ, δηλαδή το δικό μου το αυτοκίνητο. Είναι μια σειρά από επαγγελματικές που είναι πολύ πολύ μεγάλο και σοβαρό εκεί το θέμα, κατηγορίες ανθρώπων, οι οποίοι τα φέρνουν δύσκολα σε ό,τι έχει να κάνει και με τον επαγγελματικό του στον αυτό είναι γεγονός, ότι τα φέρνουν δύσκολα, αλλά δεν οφείλονται μόνο στις αυξήσεις των τιμών των καυσίμων, είναι γενικότερα οι αυξήσεις σε όλους τους κλάδους. Την καθημερινότητα του καταναλωτή. Ωραία, για μισό λεπτό τώρα. Πριν ξεκινήσω να σας στέλνω λουλούδια για τις επόμενες 2 εβδομάδες που λέτε θα είναι οι πτωτικές οι τάσεις, οι τιμές, ναι, όπως λέτε εσείς. Πώς εσείς το επιχειρηματολογείτε αυτό? Πείτε μου εμένα για να το καταλάβω, που δεν ξέρω πώς διαμορφώνεται αυτό το παιχνίδι με τις τιμές και πώς φτάνουμε σε αυτό που λέτε, για να είμαστε εκεί. Γιατί για 2 εβδομάδες θα έχω χαμηλές τιμές, για πείτε μου. Διότι χρηματιστηριάζεται αυτή τη στιγμή το αργό το βαρέλι του πετρελαίου κάτω από τα 110 δολάρια. Όταν λοιπόν βλέπουμε μία τέτοια πτώση στις διεθνείς αγορές του αργού πετρελαίου, αυτομάτως αυτό σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα διαμορφώνει και τις τιμές των καυσίμων. Τόσο απλά και πρακτικά. Ορίστε. Τόσο απλά και πρακτικά. Τόσο απλά και πρακτικά, ναι. Επίσης όλοι οι μεγάλοι ηγέτες των κρατών έχουν διαμηνήσει σε όλες τις εταιρείες να κάνουν αύξηση της ημερήσιας παραγωγής των βαρελιών του αργού πετρελαίου. Όλα αυτά κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση της αύξησης των ημερήσιων καταναλώσεων και της μείωσης της τιμής. Η αλήθεια είναι ότι κανένας από εμάς δεν μπορεί να τα βγάλει εύκολα πέρα και ότι έχουν αλλάξει οι καταναλωτικές μας οι συνήθειες. Αν εγώ, ας πούμε, πήγαινα μέχρι χθες, το κάνω προσωπικό έτσι για να μην αναφέρω άλλα ονόματα, κύριε Κουμουλά. Αν μέχρι χθες μπορεί να πήγαινα στο παρατήριο και να έλεγα βάλε μου 50 ευρώ ή γέμισε μου το ρεζερβουάρ, το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους μήνες ή εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αρκετούς μήνες. Έτσι ακριβώς. Έχω φτάσει και στο σημείο να πω βάλε μου 10 ευρώ γιατί αυτά διαθέτω, 20 ευρώ, αλλά αυτό το μέρα παραμέρα είναι 20άρικο από την τσέπη μου, μου πέφτει βαρύ. Είναι αλήθεια αυτό, αυτό πλέον γίνεται στο σύνολο των καταναλωτών, βάζουν βενζίνη για να περάσουν την ημέρα εκείνη, άντε και την επόμενη ημέρα, τα δρομολόγια έχουν μειωθεί, οι εξορμήσεις και οι εξόδοι επίσης έχουν μειωθεί. Έχουμε γυρίσει στην εποχή της κρίσης που μαζεύονταν 4 και 5 άνθρωποι για να πάνε στην εργασία τους με ένα αυτοκίνητο για να κάνουν οικονομία. Γενικότερα έχει στριμωχτεί ο κόσμος, αλλά δεν είναι, ξαναλέω, μόνο τα καύσιμα που έχουν ανέβει. Έχουν ανέβει τα πάντα, οπότε προσπαθούν να τα φέρουν βόλτα σε μια συμπληγάδα αυξήσεων που έχει διαμορφωθεί το τελευταίο αρκετό διάστημα και προσπαθεί ο κόσμος να κάνει ένα ισοζύγιο της ημέρας. Πόσα χρειάζομαι να πάω εκεί, πόσα χρειάζομαι να πάω στο σούπερ μάρκετ, τα απολύτως απαραίτητα. Αυτή είναι η ζωφερή πραγματικότητα που ζούμε από τις αρχές του χρόνου που έχει ενταθεί το πρόβλημα, έχει μεγαλώσει και έχει πλέον φανεί
κάθε οικογενειακό κορμάνα. Σωστά τα αναφέρετε όλα αυτά, γιατί αυτή είναι η καθημερινότητά μας, είναι η πραγματικότητά μας. Άνθρωπος της αγοράς είστε, μέσα στην αγορά ζείτε. Οπότε ξέρετε, μιλώντας και με τον κάθε ένα από εμάς, πόσο δύσκολα τα βγάζουμε πέρα. Τώρα, για να επανέλθω σε εκείνο το άλλο, το παλιό, που έχει καταντήσει να είναι λίγο πολύ η καραμέλα ή ανέκδοτο, κύριε Κουμουλά. Δηλαδή, μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης, ΦΠΑ, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ελαφρυνθούμε περισσότερο. Από τη στιγμή που όλοι σας διαθέτετε, εδώ και χρόνια, σύστημα ισρών νεκρών, από τη στιγμή που ελέγχεστε απαντές για το τι γίνεται, πώς γίνεται, γιατί στην ευχή δεν κατεβαίνει αυτός ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, εδώ έχουμε θέμα και με το μεταφορικό ισοδύναμο για την Κρήτη, γιατί δεν κατεβαίνει αυτός ο ΦΠΑ, όλοι λένε δημοσιονομικό κόστος, μειώνονται τα έσοδα. Έτσι είναι, το πιστεύετε αυτό? Έτσι είναι, το πιστεύω αυτό, και η απάντηση είναι, αν δείτε τους προηγούμενους δύο μήνες, το ισοζύγιο που ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών και έδωσε τις ελαφρύνσεις όσο αφορά στην επιδότηση του ρεύματος και στο Fuel Pass 2, είναι τον μεν Ιούνιο 380 εκατομμύρια και τον μεν Απρίλιο 590 εκατομμύρια. Αυτά τα χρήματα είναι επιπλέον χρήματα που εισπράττονται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης από τα καύσιμα. Οπότε γιατί να πάει να το μειώσει από τη στιγμή που μπαίνουν χρήματα? Αυτή τη στιγμή την οικονομία τη συντηρεί, όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, τη συντηρούν οι εκτελονισμοί των υγρόκαυσιμών, οι εκτελονισμοί που είναι σε καθημερινή βάση, διότι αν δεν εκτελονίσει, αν δεν πληρώσει η εκάστοτε εταιρεία τα καύσιμα που χρειάζεται για τα πρατήριά της την ίδια μέρα, δεν παίρνει καύσιμα. Αν δεν τα πληρώσει αμέσως, δηλαδή να μπουν ζεστό χρήμα στα ταμεία του κράτους, είναι τα καύσιμα, είναι τα αλκοολούχα ποτά και είναι και τα καπνικά είδη. Αυτά τα τρία αυτή τη στιγμή τραβάνε το οικονομικό βάρος, ούτως ώστε να μπορεί η κυβέρνηση να δώσει αυτές τις ελαφρύνσεις που εξακέλει κάθε μήνα. Γι' αυτό, αν ακούσετε τον κύριο Αλογοσκούφη, θα σας πει ότι πάμε μήνα με το μήνα. Τον κύριο Σταϊκούρα, όχι πια τον Αλογοσκούφη, τον Σταϊκούρα. Το Σταϊκούρα, συγγνώμη. Ναι, ότι πάμε μήνα με το μήνα. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί να τον μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης? Για να τον μειώσει, πρέπει να τον επιδοτήσει. Χρήματα δεν υπάρχουν για να επιδοτηθούν. Πλέον βγαίνουν από τα ταμεία του κράτους ό,τι χρήματα προσπαθεί να επιδοτήσει για να τα γυρίσει στον κόσμο για φορολέφρυνσης. Μάλιστα. Θα παραμείνουμε λοιπόν, κύριε Κουμουλέ, στο ίδιο εργοθεατές, έτσι, αυτό λέμε. Για τους επόμενους 2-3 μήνες θα είμαστε στο ίδιο εργοθεατές. Πιστεύω όμως ότι από το Σεπτέμβριο θα γίνει μια αποκλιμάκωση, διότι κάποια στιγμή πρέπει αυτή η φούσκα που έχει δημιουργηθεί της αύξησης της ενέργειας και των πάντων να αποκλιμακωθεί, και έχω την εντύπωση ότι μετά το Σεπτέμβριο, μετά τον Οκτώβριο, θα αρχίσει να αποκλιμακώνεται η πίεση στις τιμές που δημιουργείται αυτή τη στιγμή και στην ενέργεια και στα υγρά καύσιμα και γενικότερα στην καθημερινότητά μας. Εξάλλου φαίνεται ότι ο κόσμος δεν αντέχει άλλο. Οι μισθοί δεν αυξάνονται, οπότε δεν αντέχει άλλο, δεν μπορεί να συνεχίσει. Μα κύριε Κουμουλά, γιατί, πώς περιμένετε εσείς αποκλιμάκωση ή πώς το σκέφτεστε ως επιχειρηματίας, ως επαγγελματίας από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, όταν είναι συνδεδεμένα πολλά πράγματα με το φυσικό αέριο, όταν βλέπουμε τι γίνεται, όταν κλείνουν οι στρόφιγγες, όταν ενεργειακά το παιχνίδι με τις τιμές παίζεται σε όλη την Ευρώπη και είναι περίεργο και δεν μας βοηθάει? Εσείς γιατί το πιστεύετε αντίστροφα, γιατί ότι θα έχουμε αποκλιμάκωση? Έχω την εντύπωση ότι οι αρχηγοί των κρατών κάποια στιγμή θα πρέπει να καθίσουν σοβαρά στο τραπέζι και να πάρουν τις αποφάσεις που πρέπει, διότι αυτό το φαινόμενο που παρατηρείται στην Ελλάδα, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, είναι παγκόσμιο, δεν είναι μόνο της Ελλάδας. Οπότε βλέποντας και όλα αυτά που συμβαίνουν όσο αφορά τα αεροδρόμια, τις απεργίες, τον κόσμο που δεν λειτουργεί το σύστημα έτσι, δεν λειτουργεί. Θα πρέπει δηλαδή να το δούμε εντελώς διαφορετικά. Θα πρέπει να καθίσουν να το δουν πολύ πιο σοβαρά, να πάρθει μια σωστή, δομημένη απόφαση. Και έχω την εντύπωση ότι αυτή δεν θα αργήσει να γίνει.